Το παρεμπόριο είναι ένα ντόμινο και κάθε αγορά έχει συνέπειες. Νομίζω ότι αγοράζω φθηνά, αλλά στο τέλος το πληρώνω πολύ ακριβά. Το παρεμπόριο σημαίνει λουκέτα στα μαγαζιά, σημαίνει ανεργία και φοροδιαφυγή, σημαίνει λιγότερα χρήματα για το κοινωνικό κράτος. Τα προϊόντα του παρεμπορίου είναι χαμηλής ποιότητας και απειλούν τη δημόσια υγεία. Το παρεμπόριο επιβαρύνει την οικονομία και ενθαρρύνει την παρανομία. Σκέψου πριν αγοράσεις. Το παρεμπόριο κοστίζει ακριβά. Γεια σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα σήμερα 10 Σεπτεμβρίου και είναι το Δελτίο Ειδήσεων από το magnesianews.gr. Από αποχωρήσεις των μειοψηφιών και ένταση χαρακτηρίστηκε η σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΙΑΜΒ που είχε ως θέμα συζήτησης τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας και έγινε παρουσία περίπου 60 εργαζομένων που τελικά αποχώρησαν με τους εκπροσώπους των μειοψηφιών Τέλη Δουλόπουλο και Γιάννη Μολοχίδη. Στην ατμόσφαιρα υπήρξε αρχικά ένταση όταν ζητήθηκε από τους εργαζόμενους και από τους συμβούλους των μειοψηφιών να αναβληθεί το θέμα, κάτι το οποίο στην αρχή δεν έγινε αποδεκτό από τον πρόεδρο της επιχείρησης και δήμαρχο Βόλου Πάνο Σκοτεινιώτη. Ωστόσο, στη συνέχεια έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τελικά αποφασίστηκε το ζήτημα να συζητηθεί εκ νέου σε 15 ημέρες. Σε αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Βόλου την Τετάρτη 12 και την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου θα προχωρήσει η Δημοτική Αρχή στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που αποφάσισε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, αξιώνοντας να μπει φρένο στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων, αφού τίθεται πλέον σε κίνδυνο η λειτουργία των κοινωνικών τους δομών και η ποιότητα ζωής των πολιτών. Για τη δραματική κατάσταση στα οικονομικά της αυτοδιοίκησης θα ενημερώσει τους εργαζόμενους στο Δήμο ο Δήμαρχος Βόλου Πάνος Σκοτεινιώτης κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στο Δημαρχείο της πόλης την Τετάρτη στις 11.30 το πρωί. Ανοίγουν αύριο τα σχολεία του Δήμου Βόλου και ξεκινούν τα μαθήματα στις 200 περίπου σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου καταβλήθηκε προσπάθεια καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, ώστε οι εργασίες συντηρήσεων και επισκευών να γίνουν σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση για να μπορέσει να ξεκινήσει ομαλά η εκπαιδευτική διαδικασία παρά τις τεράστιες δυσκολίες που υπήρχαν αφενός λόγω έλλειψης προσωπικού αφετέρου εξαιτίας της οικονομικής στενότητας στο Δήμο. Σημειώνω ότι μέχρι στιγμής στους Δήμους όλης της χώρας δεν έχει αποδοθεί για το 2012 ούτε ένα ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές σχολείων. Ναι, στη μεταφορά των μαθητών, αλλά με ημερομηνία λήξης, λέει το περαστικό κτέλ Μαγνησίας, που από αύριο, ημέρα έναρξης των σχολείων, θα εκτελέσει κανονικά τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών. Ωστόσο, ζητά παράταση των συμβάσεων μίσθωσης και καταβολή των οφειλωμένων από την περιφέρεια και τους Δήμους που φτάνουν στις 500.000 ευρώ. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε σήμερα ο πρόεδρος του περαστικού κτέλ Δημήτρης Κολυνδρίνης δήλωσε ότι από αύριο τα δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών θα γίνουν κανονικά για να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Όμως, αν μέχρι το τέλος Σεπτέμβρη δεν έχει δοθεί λύση στο οικονομικό αλλά και στο ξεκαθάρισμα το τι ισχύει τελικά με τις παρατάσεις των περισσότερων συμβάσεων, θα σταματήσουν τα δρομολόγια. Αρχίζουν τα σχολεία αύριο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεταφορά των μαθητών είναι στον αέρα. Πέρασε όλο το καλοκαίρι, γνωρίζαν όλοι και το Υπουργείο και οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιφέρειες, περιφέρεια, δήμοι, ότι υπάρχει πρόβλημα με την μεταφορά των μαθητών. Πέρασε όλο το καλοκαίρι και δεν έγινε απολύτως τίποτα. Τελικά, μετά από δική μας παρέμβαση στο Υπουργείο Εσωτερικών, βρέθηκε μία λύση, έτσι τουλάχιστον πιστεύαμε, με παράταση των περσινών συμβάσεων για τη σχολική περίοδο 12-13 και μέσα στο διάστημα αυτό, μέσα στο διάστημα του χειμώνα δηλαδή, να ξεκαθαρίσει οριστικά το τοπίο της μεταφοράς των μαθητών. Τελικά αυτή η υπουργική απόφαση βγήκε την προηγούμενη Πέμπτη και έλεγε ότι παρατείνονται οι συμβάσεις στις περιφέρειες με τους μεταφορείς και την Παρασκευή βγήκε μια διευκρινιστική ανακοίνωση από το Υπουργείο Εσωτερικών η οποία στην ουσία αναιρεί την υπουργική απόφαση για την προηγούμενη μέρα. Θα ξεκινήσουμε αύριο κανονικά τη μεταφορά των μαθητών χωρίς σύμβαση. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε πρόβλημα, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην κοινωνία, στα παιδιά, στους γονείς.
Θα ξεκινήσουμε όμως με δύο προϋποθέσεις. Αν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχει υπογραφεί σύμβαση για όλο το πακέτο των μεταφορών με την περιφέρεια και αν δεν έχουμε πάρει ένα σοβαρό, ένα σεβαστό ποσό από τα ωφελούμενα 2011-2012, μία Οκτωβρίου τα μισθωμένα δεν θα κλειστούν. Σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα, αυτά που σας είπα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των παιδιών με τα ειδικά μαθητικά δελτία. Και εκεί τα παιδιά αύριο θα πάνε χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο. Ζητάμε όμως και για αυτή την περίπτωση δύο πράγματα. Οι Δήμοι, σε συνεργασία με τους διευθυντές των σχολείων, να βγάλουν έγκυρα τα ειδικά μαθητικά δελτία των παιδιών για να ξέρουν ποιοι είναι μαθητές και ποιοι δεν είναι, για να μπορούμε να το ελέγξουμε. Και μέσα στο Σεπτέμβριο να μας αποπληρώσουν τα χρέη του 2011-2012. Ο μόνος Δήμος που μας έχει δώσει τα μισά χρήματα της περσινής χρονιάς είναι ο Δήμος Βόλου. Τα μισά χρήματα της περσινής χρονιάς. Όλοι οι άλλοι Δήμοι δεν μας έχουν δώσει ένα ευρώ από τα ειδικά μαθητικά δελτία. Και να φανταστείτε ότι οι Δήμοι μας χρωστάν και από το 2009 το υπόλοιπο του προγράμματος στη συγκοινωνία. Κινητοποιήσεις με το καλημέρα της σχολικής χρονιάς για τους εκπαιδευτικούς από το ΠΑΜΕ που προανήγγειλε μάλιστα ότι θα κάνει κατάληψη των γραφείων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μαγνησίας αύριο στις 12 το μεσημέρι, ενώ για την Τετάρτη που η Διδασκαλική Ομοσπονδία εξήγηλε 24-ωρη πανελλαδική απεργία, το ΠΑΜΕ θα πραγματοποιήσει συγκέντρωση στην πλατεία Πανεπιστημίου στις 11 το πρωί. Κάλεσμα προς τους Βολιώτες να γεμίσουν το κολυμβητήριο του Βόλου και της Νέας Ιωνίας από την Τετάρτη μέχρι και την Κυριακή, που θα πραγματοποιείται το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Συγχρονισμένης Κολύμβησης Νεανίδων, απίθυναν ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ο Δήμαρχος Βόλου και ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Καλτσογιάννης σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν σήμερα έναψη της τελετής έναρξης αύριο στις 7.30 το απόγευμα στην παραλία στο ύψος του Μνημείου Ηρώων. Ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας και διακεκριμένος παράγοντας της διεθνούς κολύμβησης, ο φίλος μας Δημήτρης Διαθεσόπουλος, υπήρξε συνεπής στο ραντεβού που μας έδωσε πέρσι. Όταν μας υποσχέθηκε ότι εάν έχουμε το κουράγιο εμείς και η περιφέρεια να αναλάβουμε την ευθύνη μιας τόσο δύσκολης και τόσο σύνθετης διοργάνωσης, θα μας διασφαλίσει το μεγάλο γεγονός ο Βόλος να ζήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένα παγκόσμιο, ένα διεθνές αθλητικό γεγονός. Ο ίδιος λέει ότι είμαστε η μοναδική πόλη που είχαμε αυτή την τιμή. Ξέρει καλύτερα από εμάς, έτσι πρέπει να είναι. Δύο συνεχόμενες χρονιές, μια πόλη, μια περιφερειακή πόλη, μιας περιφερειακής χώρας να φιλοξενήσει παγκόσμιες διοργανώσεις, πραγματικά αποτελεί μια μοναδική τιμή για την πόλη μας. Ευχαριστούμε όλους όσους συνέβαλαν σε αυτό και καλούμε τους συμπολίτες να αγκαλιάσουν, να ανταποδώσουν την τιμή αυτή με τη μαζική παρουσία τους την Τρίτη στην τελετή ένταξης και από την Τετάρτη και μετά στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Βόλου αλλά και στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας. Με δικές μας δυνάμεις γίνεται και μια λυτή αλλά εντυπωσιακή τελετή έναρξη που θα έχετε ευκαιρία αύριο όλοι οι συμπολίτες μας να χαρούν. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση θα να καταδείξουμε ότι η Ελλάδα είναι μια άλλη Ελλάδα και έχει μια άλλη εικόνα. Έχει την εικόνα τη οποία τις έχουν προσδώσει και τις έχουν σκιαγραφίσει οι αγορές, οι ευρωπαϊκές οικονομικές δυνάμεις και οι παγκόσμιες οικονομικές δυνάμεις. Η Ελλάδα έχει ψυχή, έχει πολιτισμό, έχει παρελθόν, έχει ιστορία, έχει παρόν και θα έχει μέλλον σε όλα αυτά. Και αυτό το μήνυμα πρέπει να βγάλουμε από αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η πόλη του Βόλου έχει μια μεγάλη παράδοση στα χώρα των αθλημάτων μας. Σωματεία με μακρόχρονη ιστορία, με σημαντική παρουσία στον χώρο των αθλημάτων μας, με αθλητές διαχρονικά που έχουν τιμήσει την πατρίδα και τα χρώματά της με τις εθνικές ομάδες και στο πόλο και στην κολύμβηση και στη συγχρονισμένη κολύμβηση και στις καταδύσεις. Άρα λοιπόν άξιζε ο Βόλος
μια ανταπόκριση σε αυτό που έχει προσφέρει τόσα χρόνια στον χώρο των αθλημάτων μας. Ότι μετά την απρεπή, θα έλεγα, για να μην χαρακτηρίσω αλλιώς, συμπεριφορά κάποιων σε ό,τι αφορά την ανάληψη των Ολυμπιακών των Μεσογειακών Αγώνων του 2013 από την πόλη του Βόλου και την αφαίρεση αυτής της διοργάνωσης, γιατί όπως ξέρετε του χρόνου το 2013 Μεσογειακή θα γίνουν στη Μερσίνα της Τουρκίας, ο Βόλος έπρεπε να εξισορροπήσει αυτό που υπέστη. Το σκέφτηκα, το πρότεινα στην τοπική εξουσία σας, στον Δήμαρχο, στα δημοτικά σας συμβούλια, ότι πρέπει, έχουμε εμείς τη βούληση και τη θέληση σαν Ομοσπονδία να κάνουμε κάτι που πραγματικά θα απαλύνει τον πόνο σας από αυτό που σας αφαίρεσαν. Στο αστυνομικό τοπικό δελτίο, κυρίες και κύριοι, τραγικό τέλος έδωσε μια 63χρονη γυναίκα που βρέθηκε απαγχωνισμένη σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της στο Βόλο από την καθαρίστρια της πολυκατοικίας, ενώ η αστυνομία απέκλεισε το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 63χρονη βρέθηκε κρεμασμένη με σκηνή που είχε περάσει στα πόμολα των ντουλαπιών της κουζίνας σε ύψος πάνω από 2 μέτρα. Ενώ η τραγική ηρωνία είναι ότι με τον ίδιο τρόπο άφησε την τελευταία του πνοή πριν από λίγο καιρό και ο σύζυγός της. Συνελήφθη ύστερα από καταδίωξη σήμερα το πρωί στην Νέα Ιωνία ένας 16χρονος Έλληνας για απόπειρα ληστείας σε βάρος 59χρονου ιδιοκτήτη περιπτέρου. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 16χρονος μετέβη στις 4 τα ξημερώματα σε περίπτερο ιδιοκτησίας του 59χρονου και με το πρόσχημα αγοράς προϊόντων έκλεψε μια κούτα με τσιγάρα μικρής χρηματικής αξίας. Στη συνέχεια, στην προσπάθεια του ιδιοκτήτη του περιπτέρου να τον ακινητοποιήσει, ο 16χρονος θέλησε χωρίς θετικό αποτέλεσμα να διατηρήσει τα κλοπημαία χτυπώντας τον 59χρονο με τα χέρια στο πρόσωπο και το σώμα. Όμως κατόρθωσε προσωρινά να διαφύγει και συνελήφθη όμως λίγη ώρα αργότερα από τους αστυνομικούς. Στις εσωτερικές ειδήσεις τώρα, περίπου μία ώρα διήρκησε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με τους επικεφαλείς της Τρόικα σήμερα το μεσημέρι. Η συζήτηση με την Τρόικα είναι δύσκολη, όπως δύσκολα είναι και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, δήλωσε μετά τη συνάντηση στην οποία και συμμετείχε ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Τουρνάρας. Καταθέσαμε τα 11,5 δις στην Τρόικα. Υπάρχει μία συζήτηση, υπάρχει μία αξιολόγηση των μέτρων. Είναι μια συζήτηση δύσκολη, πίσατε, γιατί και τα μέτρα είναι δύσκολα. Πίσατε. Προσπαθούμε. Επιμένουν προσπαθούμε. Οι εκπρόσωποι των δανειστών για απολύσεις, κύριε Υπουργέ. Προσπαθούμε να τους πείσουμε στην ορθότητα των δικών μας επιχειρημάτων. Την κήρυξη της Ελλάδας σε ειδική οικονομική ζώνη προτείνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γερμανών Βιομηχάνων, εξοπλισμένη με την απαραίτητη οικονομική βοήθεια και προσωπικό που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά. Την προσδοκία ότι το άτυπο Eurogroup που θα συγκληθεί την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία θα δώσει τα πρώτα σημάδια για την θετική αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την Τρόικα, εκφράζουν ευρωπαϊκές πηγές. Σε νέα διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο οδηγεί αδυναμία καταβολής των φόρων από μια μεγάλη μερίδα πολιτών. Στις 31 Αυγούστου, οπότε και έληξε η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης από τις 7 δόσεις του φόρου εισοδήματος, περίπου 460.000 φορολογούμενοι πλήρωσαν μόνο ένα μικρό ποσό έναντι της δόσης και δέχθηκαν το υπόλοιπο μέρος να καταστεί ληξιπρόθεσμο χρέος, ενώ άλλοι περίπου 450.000 φορολογούμενοι δήλωσαν αδυναμία πληρωμής και δεν κατέβαλαν καθόλου τη δόση. Δεν θα διατίθεται πλέον αστυνομική για την προστασία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής με απόφαση του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης εξαιτίας των περιστατικών στη Ραφίνα, για τα οποία τέθηκε επίσης σε διαθεσιμότητα και η διοικητής του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Η απόφαση ελήφθη ύστερα από την εξαγγελία του κόμματος ότι θα συνεχιστούν οι βίαιες ενέργειες και η αντιποίηση αρχής, όπως αναφέρει συγκεκριμένα το Υπουργείο. Υπενθυμίζεται ότι στελέχη του κόμματος, μεταξύ αυτών και ο βουλευτής Μαγνησίας Παναγιώτης Ηλιόπουλος, επισκέφθηκαν πανηγύρι στη Ραφίνα και εκδίωξαν πλανόδιους αλλοδαπούς μικροπολιτές με τη βία. Παρόμοιο περιστατικό σημειώθηκε και στο Μεσολόγγι. Χρονοδιάγραμμα πληρωμών προς τους φαρμακοποιούς παρουσίασε το Υπουργείο Υγείας με την προϋπόθεση για την εφαρμογή του, την αποδοχή από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και την άμεση άρση της αναστολής χορήγησης φαρμακευτικών προϊόντων με πίστοση στους ασφαλισμένους. Τη δέσμευση του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά προς την ΚΕΔΕ σε συνάντηση που είχε γίνει την προηγούμενη εβδομάδα στο Μέγαρο Μαξίμου για την απόδοση 35 εκατομμυρίων ευρώ εναντί της τέταρτης δόσης των οφειλών του ελληνικού δημοσίου προς τους Δήμους, υλοποίησε σήμερα ο Υπουργός Εσωτερικών Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Στις αθλητικές ειδήσεις, η απόδοση της νίκης είναι 50% κάτω από τις δυνατότητές της. Όλα όμως θα διορθωθούν με την έναρξη του πρωταθλήματος. Αυτά είναι τα λόγια του προπονητή της ομάδας Περικλή Αμανατίδη μετά το παιχνίδι με τη Βέρεια στο Πανθεσσαλικό το Σάββατο που ήρθε 1-1. Μέχρι την Τετάρτη αναμένεται στο μεταξύ να ληφθεί σοβαρή απόφαση για τον Ολυμπιακό Βόλου, ενώ αναμένεται την Τετάρτη να δοθεί ο φιλικός αγώνας με την Δόξα Δράμας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από το magnesianews.gr. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. We'll be right back.